Καλημέρα. Κάτσε, Βλαδίμηρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, καλά? Πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είστε? Επειδή το λέγαμε και στο διάλειμμα πριν, εσύ πιτσιρικάς έπαιζες μπάσκετ. Ναι, στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Έπαιζες στην πρώτη ομάδα? Όχι, στην προηγούμενη ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Στην πρώτη ομάδα έπαιζαν τότε ο Ιωαννίδης ακόμα. Α, σε αυτή τη γενιά έπεσε, ναι, όταν ναι, έπεσε ο Ιωαννίδης. Εγώ ήμουν παιδικό ακόμα, ήμουν παιδί-παιδί, αλλά τότε έπαιζε ο Ιωαννίδης, ο Νάστος. Ο Νάστος, ναι, που ο λέγαμε. Ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν ο Αλεξανδρής. Α, ο Αλεξανδρής. Ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα τότε. Αλλά όταν έπαιζα εγώ μπάσκετ, ακόμα δεν είχαμε κλειστό. Κλειστό είχαμε μόνο το κλειστό του Άρη. Εμείς παίζαμε στη Χάνθ. Και έπαιζες και βόλεϊ, εσύ? Ναι, γιατί σακώθηκα με τον μπάσκετ και πήγα στο βόλεϊ μετά. Και πού ήσουν καλύτερο, στο βόλεϊ ή στο μπάσκετ? Πιο οργανωμένος και πιο πειθαρχημένος ήμουν στο βόλεϊ και έκανα συστηματικό πρωταθλητισμό δηλαδή. Α, έκανες? Ναι, ναι, ναι. Με ποια ομάδα? Με τον Άρη πάλι. Με τον Άρη. Ναι. Έπαιζε την πρώτη ομάδα εκεί δηλαδή. Εκεί όταν πήγα έπαιζα παιδικό, εφηβικό, αντρικό. Και τώρα πρόσφατα ξαναείδα τον τότε συμπαίκτη μου τον Κώστα τον Χαριτονίδη. Και ο Χαριτονίδης ήταν και προπονητής εθνικής. Και τώρα είναι πάλι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πηγαίνω Θεσσαλονίκη, πηγαίνω και τον βρίσκω. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρόνια. Τώρα αθλείσαι ακόμα ή το έχεις παρατήσει τώρα, δεν προλαβαίνεις? Τώρα αθλούμε πριν ξεκινήσω τον Caveman. Δηλαδή αλλιώς δεν βγαίνει ο Caveman. Δηλαδή κάνω σίγουρα 2 με 2,5 μήνες.